Η ενότητα, φίλες και φίλοι, δεν είναι ένας... Την πρώτη του προεκλογική εκδήλωση πραγματοποίησε ο συνδυασμός ενότητα του πρώην Δημάρχου Λάζαρου Μαλούτα. Ο κύριος Μαλούτας παρουσίασε τις αρχές του κόμματος εν ώψη της ερχόμενης περίοδου και της διεκδίκησης επανεκλογής του στο Δήμο. Επιπλέον, παρουσίασε τους πρώτους 23 νέους υποψηφίους. Σύμφωνα με τον κύριο Μαλούτα, το ψηφοδέλτιό του θα είναι άκρος ανανεωμένο. Επιπλέον, σε δηλώσεις του δημοσιογράφου, ο κύριος Μαλούτας εμφανίστηκε άκρος επικριτικός για τις δράσεις της Δημοτικής Αρχής την τελευταία πενταετία. Για μας η περίοδος είναι κρίσιμη. Και είναι κρίσιμη πολλαπλώς με την έννοια το ότι η περιοχή μας, αν το πω μονολεκτικά, βιώνει μια τρομακτική συρρήκνωση. Συρρυκνώνεται πληθυσμιακά, συρρυκνώνεται οικονομικά και συρρυκνώνεται και ενεργειακά. Πριν από λίγες μέρες βγήκαν τα στοιχεία της ΡΑΕ για την παραγωγή ενέργειας για το 2018. Για πρώτη φορά η παραγωγή από φυσικό αέριο ξεπέρασε τη λιγνητική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση. Το ανησυχητικό για μας είναι όχι ότι βλέπουμε αυτήν την κατάσταση, είναι ότι δεν γίνεται καμία απολύτως προσπάθεια, δεν παίρνεται καμιά πρωτοβουλία για να αλλάξει η κατάσταση. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και σχετίζεται κυρίως με το ότι η συρρήκνωση αυτή, η κρίση που βιώνει η περιοχή, μας αφορά όλους. Αφορά έναν επιχειρηματία, γιατί η επιχείρησή του πλήττεται, αφορά έναν αυταπασχολούμενο, γιατί το μαγαζί του δεν έχει δουλειά, αφορά όμως και τον κάθε εργαζόμενο που έχει ένα σπίτι και μένει στην Κοζάνη, στην περιοχή, γιατί απαξιώνεται η περιουσία του. Μέχρι στιγμής ένα σωρό υποψήφοι έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους σε εκλογές. Εμείς τους τιμούμε όλους, γιατί θεωρούμε αξιέπαινη κάθε προσπάθεια οποιοδήποτε συμπολίτη να υπηρετήσει τον τόπο, την αυτοδιοίκηση, τους πολίτες. Η ανάπτυξη της περιοχής δεν μπορεί παρά να βασίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει κάθε περιοχή. Η δικιά μας η περιοχή είναι δεδομένα ποια είναι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Είναι οι λίμνες, ο ιδιαίτερος πρωτογενής τομέας, η κομβική θέση του Δήμου στα νοτιοδυτικά Βαλκάνια και ανάμεσα στους κάθετους άξονες και στην Εγνατία Οδό, και βέβαια το καθόλου αμεληταίο τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, αυτά που μπορούν να δώσουν ποιότητα στην ανάπτυξη, κρατώντας τους νέους και δίνοντας έμφαση και, πώς να το πω, και αντικείμενο στις νέες τεχνολογίες, στην έρευνα και ούτω καθεξής. Αυτές είναι οι προσπάθειες που πρέπει να αναπτύξουμε και βέβαια οι εξελίξεις γύρω μας τρέχουν και δεν μπορούμε να καθόμαστε απαθείς να τις παρακολουθούμε. Οι δημόσιοι πόροι ολοένα και λιγοστεύουν. Η συζήτηση στις Βρυξέλλες αυτή την περίοδο αφορά το Brexit και τον προϋπολογισμό που θα μειωθεί το επόμενο διάστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να τρέξουμε.